κοντά στα παιδιά που νοσηλεύονται. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το κάνουμε. Που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου και σε συνεργασία με την παιδιατρική κλινική και τη διευθύντρια την κυρία Πεπίδη, η οποία πραγματικά έτσι εντυπωσιάστηκε και από την πρότασή μας και αμέσως έκανε δεκτό το αίτημα. Θα πάμε να διαβάσουμε παραμύθια ή θα παίξουμε επιτραπέζια παιχνίδια. Φίλοι και μέλη του Άρτιον, όσο μπορέσουμε, όποτε μπορέσουμε, σε συνεννόηση φυσικά με την κλινική, με τις ώρες, με κάποια παιδιά που θα μείνουν εκεί, παραμύθια εννοείται χριστουγεννιάτικα, έτσι. Λίγο αυτά τα παιδιά να νιώσουν που θα τύχει να νοσηλεύονται, έστω και για ένα μικρό, κάτι παραμικρό στο νοσοκομείο, κάτι να νιώσουν ότι γίνεται και για αυτά τα παιδιά. Και έχουμε ήδη μαζευτεί μια ομάδα, είμαστε καμιά δεκαριά μέχρι στιγμής. Αν θέλουν κι άλλοι, πολύ ευχαρίστως. Δεν θα πάμε ομαδικά. Θα πηγαίνουμε τη μέρα και την ώρα που θα συνονοηθούμε με την διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής για λίγη ώρα, όσο εκείνη μας πει, στο χώρο που θα μας υποδείξει, αν θα είναι μέσα στο δωμάτιο, αν θα είναι εκτός, είτε να παίξουμε ένα μικρό επιτραπέζιο, είτε να κάνουμε μια κατασκευούλα, είτε να διαβάσουμε ένα όμορφο παραμύθι από τα καινούργια. Και ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που βοηθούν και ο Πάπυρος θα μας δώσει παραμύθια και ο Κουμής επιτραπέζια παιχνίδια. Αλλά αν έχει και κάποιος κάτι δικό του, ένα γκρινιάρι, ένα φιδάκι, κάτι από τα πολύ μοντέρνα τώρα αυτά, δεν τα ξέρω τι καλά. Κάτι νίτζα νομίζω είναι, κάτι παζλ, τέλος πάντων, και αυτά ευπρόσδεκτα είναι, να τα φέρουν μαζί τους, να μας πούνε ποιοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση και να πάμε όλοι μαζί, όχι σαν ομάδα, αλλά όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε πράγματα και για αυτά τα παιδιά. Νομίζω ότι μερικές φορές βλέπεις ότι βρίσκονται λύσεις απλές, εύκολες, άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν και ακόμα και χωρίς λεφτά να γίνει κάποια δράση.